Η ημέρα της γυναίκας καθιερώθηκε σαν γιορτή το 1908 και χαρακτηρίζεται σαν μια καθολική προσπάθεια προβολής των γυναικείων δικαιωμάτων και των ανισοτήτων που δημιουργήθηκαν ανάμεσα σε αυτές και τους άντρες, μια κατάσταση που μέχρι σήμερα έχει γνωρίσει ελάχιστη βελτίωση. Η γιορτή αυτή είναι η αφορμή για να θυμηθούμε όλα τα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά και πολιτικά επιτεύγματα των γυναικών και να προβάλλουμε με την έμπρακτη στήριξή μας σαν κοινωνία την απαραίτητη ουσιώδη συνεισφορά της γυναίκας για την ανθρωπότητα. Βάσει των διεθνών εξελίξεων και του προσφυγικού, το Ευρωκοινοβούλιο αφιερώνει την συγκεκριμένη ημέρα σε μια ξεχωριστή κατηγορία γυναίκας. Τιμάει λοιπόν την γυναίκα πρόσφυγα, ελπίζοντας όλοι να δούμε έμπρακτη ευρωπαϊκή στήριξη και όχι ανούσιες ανακοινώσεις που μένουν μονάχα στα λόγια και δεν γίνονται πράξεις. Είναι η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας και είναι ευκαιρία να τονίσουμε την παρουσία της γυναίκας, τη σημαντική σπουδαιότητα που έχει η υπόσταση της γυναίκας μέσα στην ανθρωπότητα και γι' αυτό το λόγο έχουμε την υποχρέωση όλοι σαν δομημένη κοινωνία να στηρίξουμε αυτό τον ρόλο έτσι ώστε να προσφέρει η γυναίκα και να προχωρήσει η ανθρωπότητα μπροστά με βοήθεια αυτόν τον βασικό στυλοβάτη. Βέβαια πάντα στις δύσκολες στιγμές πάντα αυτή που πλήγεται πρώτα είναι η γυναίκα, πλήγονται μάλλον πρώτη, είναι η γυναίκα και το παιδί. Και βλέπουμε και στις μέρες μας αυτά που διαδραματίζονται μέσα στις εικόνες, το τι συμβαίνει με το προσφυγικό ζήτημα, ποια ομάδα κυρίως θίγεται, ποια είναι πιο ευάλωτη και ποια βέβαια χρειάζεται, αν θέλουμε να λεγόμαστε πολιτισμένη κοινωνία και κόσμος, να στηριχθεί και περισσότερο. Γι' αυτό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φέτος, την επίσημη μάλλον ημέρα, την αφιερωμένη στην γυναίκα για το 2016, την αφιερώνει στην γυναίκα της προσφυγιάς, αναγνωρίζοντας την δυσκολία που αντιμετωπίζει η γυναίκα πρόσφυγας μέσα στην προσπάθειά της να γλιτώσει από τον πόλεμο, από την καταπίεση, από την αμφισβήτηση και την απαξίωσή της σαν ανθρώπινη υπόσταση. Εμείς να πούμε ότι έχουμε χρέος να σταθούμε δίπλα στις γυναίκες, να τις βοηθήσουμε να συνεχίσουν να πραγματοποιούν αυτόν τον ρόλο που έχουν και μέσα από τη φύση, της δημιουργίας, της ελπίδας, της χαράς, θα λέγαμε, της ζωής, μέσα στην οικογένεια, στην κοινωνία, στον χώρο τους, στην πατρίδα μας, σε όλη την ανθρωπότητα. Τιμή λοιπόν στη γυναίκα και στήριξη για να μπορέσει να ανταποδώσει το ρόλο στον οποίο έχει κληθεί, έχει δημιουργηθεί μέσα στην κοινωνία που ζούμε. Στην γυναίκα που άλλη μια φορά καλείται να σηκώσει το φορτίο, να ευχηθούμε αλλά και να σταθούμε έμπρακτα αρρωγή σαν συντεταγμένη κοινωνία, ώστε και μέσα από τις ιδιαίτερα αντίξωες συνθήκες που βιώνει, να βρει την δύναμη για δημιουργία, στόχους, φιλοδοξία, ελπίδα, όπως μόνο η γυναικεία καρδιά μπορεί να προσφέρει στην πατρίδα μας και στον κόσμο ολόκληρο.